Εγώ γνωρίζω ότι σε όλο το διάστημα της πρώτης διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ συνέβαινε το εξής. Υπήρχε ένας Βαρουφάκης που έλεγε του Τσίπρα, είναι πολλά τα 130 δις που έχουν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τα ομόλογα και θα δεις ότι στο τέλος θα υποχωρήσει η Μέρκελ. Και αντί να υποχωρήσει η Μέρκελ, διηνήθη ο χρόνος όλος το τετραμήνου, πήγαμε εκτός προγράμματος και μετά κατεβάσαμε τα πατελόνια μας. Περίπου αυτό συνέβη, γιατί προσθέθηκε και το 50 δις το ενέχειρο, το οποίο δεν είχε, ήταν καινούργιο. Και αυτό προσθέθηκε επειδή υπήρχαν φωνές εντός Ελλάδος ότι το χρέος είναι επονίδιστο, επαχθές, δεν αναγνωρίζουμε, και το άκουσαν οι ξένοι και είπανε δεν αναγνωρίζεται χρέος, πάρτε ένα 50 δις υποθήκη, ένα πράγμα το οποίο πρώτη φορά μπήκε και το οποίο τι σημαίνει, ότι αν εφ' εξής δεν δείξουμε συνέπεια με το πρόγραμμα, με αυτές τις συμφωνίες που έκανε ο κ. Τσίπρας, θα μας πάρουν αεροδρόμια, χωράφια, οικόπεδα κλπ. Μέσα σε αυτό εκεί έχει μπει η ακίνητη περιουσία μας.